Ακόμα ένα περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων. Με ένα 42χρονο άντρα που άφησε την τελευταία του πνοή όταν τον καταπλάκωσε εξ καφέας κατά τη διάρκεια έργων αποκατάστασης δικτύου στην περιοχή του Γάλου στο Ρέθυμνο, αφήνοντας πίσω του μια οικογένεια χωρίς πατέρα. Βρισκόμαστε στο σημείο που έχασε τη ζωή του ο 42χρονος εργάτης όταν καταπλακώθηκε από εξκαφέα κατά τη διάρκεια εργασιών. Στο σημείο χρειάστηκε να βρεθούν 2 οχήματα και 5 άντρες της πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσουν τον άντρα και να τον ανασύρουν δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του. Πολλά ερωτήματα εγείρει το γεγονός ότι ο άτυχος άντρας δεν είχε άδεια για το χειρισμό μηχανημάτων τέτοιου είδους. Το εργατικό κέντρο ζητά απόδοση ευθυνών, ρίχνοντας το βάρος στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τη για ανεύθυνη νομοθεσία, αλλά και στις συνήθεις τακτικές των εργολάβων. Οι ευθύνες είναι πρώτα απ' όλα στην κυβέρνηση, διότι πριν από μερικούς μήνες, αν θυμάστε, έβγαλαν ένα νόμο που θα μπορούσε οποιοδήποτε, χωρίς να έχει την απαραίτητη εμπειρία, την απαραίτητη γνώση και την απαραίτητη άδεια, να χειρίζεται μηχανήματα μικρού τύπου, σαν και περίπου αυτό που έπαθε, που βρήκε τραγικό θάνατο ο συνάδελφος, με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Είναι σαν να δίνουμε στον οποιονδήποτε ή σε ένα μικρό παιδί ένα περίστροφο με τη φέρα στη θαλάμη. Οποιοδήποτε όταν πάει να ζητήσει μια δουλειά, φέρε μου τα έγγραφά σου, φέρε μου τα χαρτιά σου, τι έχεις τελειώσει, τι έχεις, τι δεν έχεις. Οπότε φαντάζομαι ότι ήξερε και εις γνώση του είχε τον συγκεκριμένο συνάδελφο στο μηχάνημα αυτό. Για ανθρώπινες ζωές που θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους, όταν τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας θεωρούνται απλά κόστος, κάνει λόγο η Λαϊκή Συσπήρωση Ρεθύμνου, κρατώντας υπόλογη τη ΔΕΙΑΡ για αδιαφορία ελέγχου της στήρησης των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας των εργαζομένων από τον εργολάβο που αναλαμβάνει το έργο. Έχουν υπογράψει μια σύμβαση η οποία λέει ότι ο εργολάβος οφείλει κτλ. Ναι, η ΔΕΙΑΡ και ο Δήμος και το κράτος. Αυτές τις συμβάσεις ελέγχουν την εφαρμογή τους, έχουν ευθύνη να τις ελέγχουν. Απέναντι στο δικαστήριο, όταν θα πάνε τώρα να τα ψάχνουν, ο εργολάβος θα αναλάβει τις ευθύνες. Αλλά εμείς δεν δεχόμαστε αυτό, να πληρώνει ο εργολάβος και σκοτωθούμε. Εμείς απαιτούμε ο έλεγχος να είναι προληπτικός, να εξασφαλίζει ότι τα μέτρα εφαρμόζονται. Όχι ότι δεν θα τα εφαρμόσει, είναι στη διακριτική του ευχέρεια να τα εφαρμόσει, να μην τα εφαρμόσει, να σκοτώνονται άνθρωποι και μετά να λέμε αυτό φταίει. Η ΔΕΙΑΡ από την πλευρά της δηλώνει κάθετα ότι ούτε μία ευθύνη της αναλογεί για το τραγικό συμβάν που έμελε να κοστίσει τη ζωή ενός νέου ανθρώπου, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι η εργασία για την οποία κλήθηκε ο εργαζόμενος δεν απαιτούσε εξκαφέα. Από ό,τι ξέρω πήγε σαν τραυλικός απάνω. Δηλαδή δεν χρειαζόταν αυτή τη στιγμή μηχάνημα, τη στιγμή που η περιοχή εκεί που είχε εντοπιστεί βλάβη είχε πυκνή βλάστηση. Δηλαδή ουσιαστικά ήθελε χλωκοπτικό να κόψουν ό,τι βλάστηση υπήρχε για να μπορέσουν να βρουν τη βλάβη. Η σύμβαση είναι σαφής. Η ευθύνη είναι του εργολάβου, ο εργολάβος έχει το έργο, εμείς είμαστε κύριοι του έργου. Αλλά ο εργολάβος έχει όλη την ευθύνη της αποκατάστασης βλάβης και της ασφάλειας των εργαζομένων του, όχι ΔΕΙΑΡ.